υποδεχτείτε την πρωταγωνίστρια. Την πρωταγωνίστρια, λαλό. Αγόρι, την καρέκλα. Εν οκ, μετακινώ την και μόνη μου. Ωχ, δόξα τω Θεώ. Τώρα καταλάβω γιατί τούτοι όλοι οι διάσημοι έχουν που 10 βοηθούς να τους βρουν που πίσω. Μα να αγγίξεις την κορυφή, μετά δυσκολεύκεσαι να ασχολείσαι με τα απλά, τα καθημερινά, τα γήινα. Χριστίνα μου, ξυκαβάλλα το καλάμι, μάνα μου, για να συγκάψεις. Λάλε ό,τι θέλεις, Φώτη. Σήμερα αρχίζει η μεγάλη μου καριέρα. Πνάσε, μάνα μου. Ένα γύρισμα να πεις να κάνεις. Ναι, αλλά σε σειρά μου ότι θωρούν πολύ. Κομπάρσος. Βοηθητικός ηθοποιός. Κομπάρσος. Ηθοποιός με λίες ατάκες. Κομπάρσος. Έκανε κι εσύ. Κομπάρσος και κομπάρσος. Και ο κομπάρσος δουλειά είναι. Φώτη, έπαιξα με την παππούλια. Εστέκου μου δίπλα της. Έβλεπα την, έβλεπε με. Ανάπνια τον αέρα που ανάπνε. Ελπίζω να μην τον ανάπνευσες ούλον, γιατί σ' άφηκε τσετζίνης λίγο. Ζηλεύκεις. Επειδή εγώ που τα σήμερα θα αρχίσω να κάνω παρέα με celebrities. Ναι, γιατί νομίζεις ότι να σε θυμούνται αύριο. Φυσικά θα με θυμούνται. Hello. Έκαμα τους ούλους friend request στο Facebook. Βέβαια, με έκαμα στην accept ακόμα. Δεν ξέρω γιατί. Τουλάχιστον επέρασες καλά. Ήταν τέλεια. Τα φώτα. Η ηθοποιή, ο σκηνοθέτης. Ήταν και έναν παιδί που κρατούσε μια γκλακέτα και φακολούαν τη συνέχεια να είμαι πελάνε τα αυτιά μας. Αλλά εντύσαμε, εβάψαμε, καμάμε κουκλίτσα. Ατάκες εδώ κάσου ή προτιμούσα σε μουγκή. Ένα θα σου πω. Άρεσα τους τόσο πολλά που αντί για μία σκηνή εβάλαμε και έπαιξα σε 5 φώτη. 5. Βέβαια. Ήβρασε για με έπαιζες μούχτη να μέσα σε εκμεταλλεύτου. Πέ μου ότι επληρώσασαι σε θέμας. Ατάκα και επιτόπου. Cash. Μετρητά. Βραστά, βραστά. Με ήταν κι εσείς. Αχνίζουν ακόμα. Όχι, για να με λαλείς ότι εγώ δεν φέρνω λεφτά σπίτι. Πάω να ξεκουραστώ. Είχαμε πολλά δύσκολη μέρα σήμερα εγώ και η Ευελίνα. Θυμίζουμε πότε ήταν η τελευταία φορά που έκαμες μια δουλειά και πληρώσασαι την ίδια ώρα. Πότε ήταν, πέρσι, πότε, ναι, ποτέ. Αληθινό. Χριστίνα μου, άτε μάνα μου, έχει μια ώρα που είσαι μέσα. Χριστίνα, τέλειωνε και πρέπει να πάω δουλειά, να άτε. Τι είναι, ρε Φανή. Δεν μπορείς να πας στη φάτσα σου. Ακούσα ότι στα close-up φαίνονται και οι πόροι. Α? Αμά μου κάνουν πλάνα κοντινά, αγάπη μου. Να με φαίνουμε αφυδατωμένοι. Περιποιούμε την επιδερμίδα μου. Χριστίνα, φέρ' τα μίλια σου και απόθηκες. Έστειλα μου κι άλλο μήνυμα. Θέλω, λαλή, να πάω και την επόμενη εβδομάδα να παίξω. Φώτη, άρχισα να γίνουμε περιζήτητη. Και εκνευριστική. Να παίξω τώρα με την Κοραλία Γκαράντη, είπα μου. Και έμπον τούτη. Αμόρφωτε, αγρώματε. Να έχεις ιδέα που σοουπείς. Ενώ εσύ έχεις. Αγάπη μου, εγώ άρχισα να γίνουμε μέρος της, να δεις ότι σιγά σιγά θα μου δώκουν και μόνιμο ρόλο. Η κομπάρση είναι μόνιμη, είναι περιστασιακή. Νομίζεις, ξέρεις πως ξεκινήσαν από κομπαρσιλίκες και τελικά καταλήξαν να γίνουν πρωταγωνιστές. Αγάπη μου, άμα σε θέλει το γυαλί, θέλεις, δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Άντε κάνει, πρόσεχε να μπω μέσα. Φωτή, θέλω να με στηρίξεις, τον τη στιγμή δημιουργώ καριέρα. Όχι αγάπη μου, τον τη στιγμή δημιουργείς μου νεύρα. Άρα ξαναμπω. Φωτή! Κοίτα τρόπο. Απορώ δηλαδή. Της Κάτιας Δανδουλάκη έτσι της εμιλούσε ο άντρας της. Η κυρία Κάτια είναι ηθοποιός. Κι εγώ κατά τι πάω. Φωτή, θέλεις να ρωτήσω αν χρειάζεται και κανέναν άντρα κομπάρσο για σένα. Όχι έφτια. Έφαντον η Αζούλα. Ναι, Λουκία μου, ήταν τέλεια. Κορή, φανταζεσαι να με κάνω και με έναν ηθοποιό. Γιατί όχι,
Και ο Κασκαούνιες που κομπάρσος εξεκίνησε. Και τώρα γίνει και ο κότσο μου πρωταγωνιστής. Που τους πρώτους. Ευτυχώς που το θυμήθηκα. Έχεις πολλά χαιρετίσματα που τον Απόστολο. Τον Κλέτσον, κόρη. Ναι, μίλησα του για σένα. Τι άντρας, τι γοητεία. Κυρίως την ώρα που μου έγκυσε, κόρη, ανατρίσασα ολόκληρη. Φυσικά σε γνώρισα τον που κοντά. Χαλό, επέξαμε μαζί, λαλό σου. Ναι, και Ευελίνα, πολλά καλή κοπέλα. Δεν ευκάλαμε και σέλφι. Κανή, κλείστο. Έχω κι άλλα να της πω. Λαλείς της τα αύριο. Να φάμε πρώτα. Έλα, Λουκία μου, να σε αφήσω. Ο Φώτης δεν μπορεί να συνδυάσει το φαΐ με τα επαγγελματικά μου. Και να με δείτε όλοι στην τηλεόραση, να. Και μετά να πιάσετε τηλέφωνο να μου πείτε τα σχόλια σας. Πόσο θεά ήμουν, πόσο τέλεια και... Ναι. Άντε πάει. Εν και παίζει κάθε μέρα το πλάσμα στην τηλεόραση. Πρέπει να το κάνω το τούκι. Με μέτρο όμως. Τι αν και φτιάξει η θεία σου στο Ζιμπάμπουε να την ενημερώσεις. Λαλείς. Φαντάζεσαι να μας δείξουν και σάτελαϊτ και να με δούσει όλοι οι συγγενείς μου στον κόσμο. Χριστίνα μα, προσγειώθου μάνα μου, με ψωνίζεσαι, πάτα και λίγο γη. Φώτη, θωρώ τον μπροστά μου. Θα αρχίσει να με αναγνωρίζει ο κόσμος. Θα περπατώ στο πεζοδρόμιο και θα λαλούν όλοι την Τζίνι που παίζει μέσα στην τηλεόραση. Την Τζίνι, την Τζίνι. Και να αρκέψουν να σε βρουν που πίσω, φωτογραφίες, αυτόγραφα, εξώφυλλα, συνεντεύξεις. Να κουραστείς, παρέτε. Εν πειράζει. Τουλάχιστον να σε βγάλω από τη δύσκολη θέση. Αν σε ρωτούν τι κάνει η γυναίκα σου Αθήνα, και εσύ λαλείς τους τίποτε, κάθετε. Τι προτιμάς να τους λαλώ τι κάνεις. Θέλει και ερώτημα. Εντύπωση. Την Τζίνι, την Τζίνι. Πόψε. Όχι να θελήσετε τίποτε άλλο για να φύγετε από σπίτι. Όχι, όχι. Ακάτσετε όλοι να με δείτε. Τι εννοείς εσείς κανονισμένο γιατρό. Να τον ακυρώσεις. Για όνομα του Θεού, λαλό σου η κόρη σου πόψε φκένει για πρώτη φορά στην τηλεόραση. Και εσύ να με χάσεις. Α, ναι. Ακού. Και να βάλει και τον παπά να το γράψει σε DVD. Ναι, το έχουμε θύμιο. Τέλειο. Και μετά να το κάνουμε κόπη μάμα και το μοιράσουμε παντού να με δώσει νουλή. Ναι, ναι. Άντε, περιμένω να με δείτε πόψε και μετά να με πιάσετε τηλέφωνο να μου πείτε πώς ήμουν. Ναι, ναι, ότι ήμουν θεά. Τέλειο. Αχ, yes, yes, yes. Πόψε κανονίσαν ούλοι, θα κάτσουν να με δουν και μετά θα μας τηλεφωνήσουν. Πέτους να σύρουν και πυροτεχνήματα όπως έκαμε η Καραντώνη στο γάμο της. Και να περάσουν κι ούλοι γείτονες να πούσουν συγχαρητήρια στους γονείς σου. Αχ, οι γείτονες. Ευτυχώς που μου το θύμισες. Ξήχασα να τους ενημερώσω. Του στείλω μήνυμα. Όχι, όχι, θα το γράψω στον τοίχο μου. Έτσι θα το θυκευάσουν ούλοι. Ναι, 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 μην ξεχάσεις. Γράψε το στον τοίχο σου, διότι ναι. Μπορεί να το δουν και που Αμερική να σε βάλουν υποψήφια για Όσκα. Μπορώ να καταλάβω γιατί το μειώνεις, Φώτη. Ξέρεις πολλούς που τους δόθηκε τούτη ευκαιρία. Χαρά στο πράγμα που έκαμε και εσύ, ρε μωρό μου, και πιπηλά στο συνέχεια. Ναι, Φώτη, με πιλώτο. Διότι για πρώτη φορά στους 4 μήνες που είμαστε στην Αθήνα, νιώθω ότι έκαμα κάτι αξιόλογο, ρε παιδί μου. Έκαμα κι εγώ κάτι. Και εσύ αντί να μου πεις μπράβο, αγάπη μου, είμαι ενθουσιασμένος μαζί σου. Τίποτε δεν κάνεις, Φώτη, μόνο ειρωνεύκεσαι εδώ. Εσύ ειρωνεύκομαι, ρε μωρό μου. Ναι, ούτε με στηρίζεις όμως. Τι ξέρω, ρε, λένε ότι χάρηκες με τούτο που έκαμα. Ότι είσαι ενθουσιασμένος μαζί μου. Ότι χάρηκες πιλέ μου που έφερα τα πρώτα 20 μου ευρώ σπίτι. Για τούτο είναι χάρηκα. Με σίγουρη. Και για σένα είναι χάρηκα. Ναι, σου φαίνεται όμως. Εσωτερικά πρέπει να ήταν η χάρη, γιατί εξωτερικά δεν εφάνηκε τίποτε. Αγάπη. Σιωπή. Έλα σου δώσω μια αγκαλιά. Γιατί? Για να με ψαχουλέψεις, αν κρατώ πάνω μου παραπάνω ευρώ, έδωκα σου τα ούλα. Για να σου δείξω πόσο περήφανος είμαι για σένα και ότι στηρίζω σε ό,τι κι αν κάνεις. Αλήθεια, Φώτη, στηρίζεις με. Καλό, αγαπή μου. Στηρίζω σε και θα σε στηρίζω σε ό,τι πελάραν και να κάνεις. Ενώ σε ό,τι δουλειά και να κάνεις. Ευχαριστώ, αγαπή μου. Ευχαριστώ σε πάρα πολλά. Ξέρεις, ευτυχώς που μου το λαλείς, γιατί δυσκολεύκω μου λίγο. Σε είναι τα πράγμα. Θέλω να στείλω το βιογραφικό μου και σε άλλες σειρές, αλλά δεν ξέρω πώς. Εμπάμε στο Facebook και βρήμου κι άλλα έργα να παραπέξω. Τι είναι ρε Φώτη, είπε στηρίζεις με. Πράξεις, θέλω να δω πράξεις Φώτη, όχι μόνο θεωρία. Άντε, άντε. Α, εμπάμε στη σειρά, έλα στη θέση μου. Α, παραπέξω με τον Κόσολο και τη Μαρία τη Φιλίππου. Εγώ. Ευχαριστώ αγάπη μου. Τίποτε αγάπη μου. Αγαπώ σε.
Κι εγώ αγαπώ σε. Με φαντάζεσαι όμως, 7 ευρώ ήταν από το σούπερ μάρκετ. Με πειράζει καθόλου. Σημασία είναι έχει σκέψη. Τσινγκ τσινγκ. Τσινγκ τσινγκ. Άντε να δούμε. Καλύτερα να πιούμε τσάι. Κι εγώ τούτον πιστεύω. Ξεκινά. Φώτη, αγωνιώ πάρα πολλά. Σε ποιες σκηνές παίζεις? Στις πρώτες 5, είπα μου. Θέλω να με κρίνεις αυστηρά, εντάξει. Ας σου αρέσω, θέλω να μου το πεις. Α, δεν μου αρέσεις. Μα μου πεις τίποτε. Έλα, ξεκίνησε. Ναι. Έλα, μάμα. Μάμα μου. Έλα, θωρείτε με. Τέλεια. Πέμπω να δούμε, είμαι καλή. Πού είσαι ρε μωρό μου? Αχ, ευχαριστώ. Έλα, μα κλείσε όμως, θέλω να με δω κι εγώ, ναι. Α, τη μιλούμε μετά, πάει. Ποια είσαι? Θωρείς τσίνη που κάθεται πίσω από την παπούλια. Μωρό μια που κάθεται ράσου. Εγώ είμαι. Τα είχα παίζω την πελάτησα μες στην καφετέρια. Παίζω πολλά πιστικά, ναι. Τι να σου πω, απλά κάθεσαι όμως τσάμ. Ναι, προς το παρόν. Μετά όμως έχει εξέλιξη ο ρόλος. Σηκώνεσαι, πάει στο τουαλέτα. Ού, ρε Φώτη. Α, έλα, με μιλήσεις. Ετέτω. Δε δάμε. Έρχεται ο Γκλέτσος. Είδες το. Επέρασε ο Γκλέτσος που δίπλα μου και κατά λάθος έγκυσε μου. Έτσι, Έτσι, εγώ έκανα το έτσι. Τάχα, it's okay, δεν πειράζει, Γκλέτσο μου. Ραγιά μου. Πώς σου φαίνουμε, τι να πω, κάθεσαι πολλά ωραία πάντως, α. Νομίζω, πάει μου η τηλεόραση, ναι. Πολλά. Έλα σου πω, γυρίζεις μετά να δούμε τη φάτσα σου. Όχι, έτσι μηνίσκω. Πλα κάθεσαι για μέρα, άσυ. Ναι, Φώτη, για να είσαι συνέπεια ο ρόλος. Αμάν εσείς πον καταλάβετε που τηλεόραση. Μάλιστα. Πάντως, ευχαριστώ που με στήριζεις. Λίμωνον, αγάπη μου. Αν δεν στηρίξω η ράση σου, ποιαν είναι να στηρίξω? Περίεργον όμως. Με έκαμε ακόμα η παπουλιά, ξέπτ. Για αφού εσύ σε ξέρει που μπροστά. Στείχ της φωτογραφία αντιράζεις σου, ας σε καταλάβει αμέσως.